Ένα παιδί μπορεί να έρθει, ας πούμε, τώρα στα κοντά. Εκτός γάμου. Καλό θα ήταν. Εγώ θα το ήθελα πολύ. Ναι, είσαι έτοιμος. Νομίζω ότι ποτέ δεν είσαι έτοιμος. Όσο το σκέφτεσαι και αναλογίζεται σε τις ευθύνες, όλο αυτό το πράγμα λίγο σε τρομάζει. Απ' την άλλη όμως είναι τόσο όμορφο. Ξέρεις, ξυπνάμε κάποια πρωινά, κάποιες Κυριακές πρωί και λέμε τώρα να είχαμε ένα μωράκι να είμαστε άμαστε. Αχ, τι γλυκό. Άντε, μην αργείτε άλλο. Ο άντρας έχει το πάνω χέρι σε αυτά. Αν δεν πάρεις εσύ την πρωτοβουλία, δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι. Ναι. Το ξέρεις, φαντάζομαι. Ναι. Γιατί ξέρεις κάτι που το έχω μεγάλη απορία και πραγματικά θέλω να ακούσω την άποψή σου. Είναι μια σχέση αυτή με τη Χρύσα η οποία από την αρχή της έχει δει τα φώτα της δημοσιότητας. Δηλαδή και στην πόλη το γνωρίζαμε και οι θαυμάστριές το ξέρανε. Πέρασε ποτέ από το μυαλό σου, μήπως αυτό μπορεί να κάνει κακό, ας πούμε, στην καριέρα σου. Άντρας, είσαι πολύ ωραίος άντρας. Οι θαυμάστριες σου είναι πάρα πολλές. Δεν σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί τώρα να. Πάρα πολλές, μία, δύο, καλά, τρεις. Καλά, είναι. Όχι, εντάξει. Κοίταξε. Το θέμα είναι αν κάποιοι άνθρωποι σε αγαπούν σαν άνθρωπο, σαν καλλιτέχνη, κυρίως γιατί οι άνθρωποι με ξέρουν σαν καλλιτέχνη, έτσι, σαν, γιατί με τη δουλειά που κάνω. Αν σε αγαπούν πραγματικά, θέλουν αυτό που βλέπουν, βλέπουν την πορεία σου. Αν είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος και είσαι καλά και βγάζεις όμορφα πράγματα στη δουλειά σου, από εκεί και πέρα τώρα νομίζω ότι όλα τα άλλα είναι... Και δεν θα μπορούσα να θυσιάσω την προσωπική μου ευτυχία για μια καριέρα. Υπήρχε κάποιος, ας πούμε, που να σου έδωσε μια τέτοια συμβουλή όταν ξεκινούσες τα πρώτα σου βήματα? Να σου πει μην ανοίγεσαι τόσο τα προσωπικά μέσα στο σπίτι, από εκεί και πέρα να μην ξέρει κανείς τίποτα. Κοίταξε, αυτό ήταν κάτι το οποίο το ζητούσα και εγώ. Δηλαδή όταν δεν είχα μια τόσο μόνιμη σχέση, αν θέλεις, δεν ήταν κάτι το σίγουρο, το μόνιμο ή οτιδήποτε, και εγώ προσπαθούσα να το κρατάω λίγο στην άκρη, να μην φαίνεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζει ο κόσμος κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή σου. Από εκεί και πέρα, όταν όμως είσαι με έναν άνθρωπο και ξέρεις ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μου, δεν με ενοχλεί. Να σου πω τώρα εγώ γιατί μπερδεύτηκα. Ημερομηνία μας είπες? Όχι, δεν σου είπα ημερομηνία, Ελένη μου. Δεν σου είπα ημερομηνία ακόμη. Θα είναι καλοκαίρι πάντως, να το ξέρεις. Στην Κρήτη. Πολύ πιθανό. Θέλουμε Θεσσαλονίκη για να έρθουμε κιόλας, Ιωσήφ. Δεν σε εμποδίζει κάτι να έρθεις και στην Κρήτη? Όχι, να σου πω την αλήθεια, με βολεύει καλύτερα. Στην Κρήτη είναι, ξέρεις, είναι πιο όμορφο το καλοκαίρι. Τώρα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, θες εκεί τις δρακές σου, θες τις μπαλοφιές σου. Να τιμήσουμε και τους ανθρώπους, να τιμήσω και την πατρίδα μου λίγο. Γιατί εντάξει και η Θεσσαλονίκη είναι η πατρίδα μου, η Θεσσαλονίκη με έχει μεγαλώσει. Αλλά και η Κρήτη είμαι τόσα χρόνια μακριά και είναι και άνθρωποι που αγαπώ, με αγαπάνε και θα ήθελα να γίνει στην Κρήτη. Πες μας λίγο για το νέο σου επιχειρηματικό έτσι βήμα εκεί. Τι κάνεις ακριβώς που σε βρίσκουμε? Εδώ, άμα δεις εδώ τι γίνεται. Χαμός. Εδώ είμαστε στη Vagrancy. Vagrancy Lifestyle, μια εταιρεία που ξεκίνησε ο αδελφός της Χρύσας, ο Δημήτρης ο Καλπάκης. Κάνουμε ρούχα. Και ρούχα, κάνουμε ρούχα που κάνουν θράψη, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ένα στους δύο τα τιμάει τα μπλουζάκια. Ναι. Είναι πολύς ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Πάρα πολύ. Μας έχει αγαπήσει ο κόσμος. Είναι όμορφα, μοδά τα ρούχα. Πολύ καλή ποιότητα σε πολύ χαμηλές τιμές. Και είμαι και εγώ εδώ μέσα στην εταιρεία μαζί με τον Δημήτρη. Παλεύω και εγώ μαζί του. Εσύ να πώς κάνουμε... ξεκίνησες? Πώς μπήκες μέσα σε αυτό? Εγώ είμαι λίγο πολυτάλαντος. Κάνω διάφορα πράγματα. Νομίζω. Μ' αρέσει να ασχολούμαι με διάφορα πράγματα. Εγώ κάνω, ξέρεις, κρατάω το site, κρατάω τέτοια πράγματα τα οποία δεν απέχουν και πολύ από καλλιτεχνικής απόψεως. Με τον Δημήτρη μαζί, έτσι λίγο του δίνω και την απόψή μου στα σχέδια αυτά, διάφορα. Και λίγο στο οργανωτικό κομμάτι, που είμαι καλός και στο οργανωτικό. Μπήκες, ας πούμε, γιατί φοβάσαι το μέλλον, το αύριο, γιατί, εντάξει, ξέρουμε, είναι η κρίση δύσκολα πράγματα. Δύσκολα, ρε παιδί μου, μπορεί σήμερα να έχουμε δουλειά, αύριο να μην έχουμε, χτυπάω ξύλο. Και να είναι κάτι αυτό, κάτι πιο, μπήκα πιο πρώτα σίγουρο. Απ' όλα, ναι, είναι και αυτό που λες, οπωσδήποτε είναι κάτι σαν αυτό. Είναι, μπήκα πρώτα απ' όλα επειδή μου αρέσει. Μου αρέσει. Αν δεν μου άρεσε, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Εγώ έχω μεγαλώσει με μια συμβουλή από τους γονείς μου. Ό,τι για να κάνεις, κάνε το αρκεί να το αγαπάς. Ό,τι είναι να κάνεις. Σωστό. Και αυτό ακριβώς έκανες. Έγινες ηθοποιός. Ναι. Και το αγάπησες, έτσι, στην πορεία. Ιωσήφ μου, σ' αγαπάω αλλά. Σ' αγαπάω αλλά. Στο Αριστοτέλειο είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που έχουμε ξεκινήσει από. Είναι δεύτερη σεζόν που παίζουμε. Ήταν από το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι ήμασταν στο θέατρο Αθηνά στην Αθήνα. Το
το χειμώνα τώρα παίζουμε δευτερότριτα στη Θεσσαλονίκη. Στη δευτερότριτα στην Αθήνα. Στην Αθήνα δευτερότριτα. Τελειώνουμε την άλλη εβδομάδα. Είναι οι τελευταίες παραστάσεις. Έχουμε πάει, βέβαια, μπορώ να σου πω, έχουμε γυρίσει τη μισή Ελλάδα σε περιοδίες Παρασκευή Σαββατοκύριακα. Πήγαμε στον Καναδά, στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ, στους ομογενείς και παίξαμε εκεί. Και γνωρίσει μεγάλη επιτυχία το έργο. Το αγαπάει ο κόσμος. Είναι μια πολύ ωραία δροσερή παράσταση, διαδραστική κωμωδία, ζευγαροκωμωδία. Θίγει πάρα πολλά θέματα. Φιλίες, σχέσεις, ζήλια, πάρα πολλά. Μου είπες θα έρθεις αύριο, έτσι, σε περιμένω. Θα πω αύριο, θα είμαι εκεί. Ωραία, θέλω να κάθε δώσω Παρασκευή ένα... έχουμε το εισιτήριο 12 ευρώ. Μια χαρά. Πολύ ναι, είναι πολύ καλό, να το τονίσω. Και τις Κυριακές η παράστασή μας είναι στις 7.30. Σάββατο έχουμε δύο παραστάσεις, 6 και 4 και 9 και 4. Την Παρασκευή 9 και 4 και τις Κυριακές 7.30. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να δώσω ένα τεράστιο, μεγάλο, απέραντο φιλί στη Χρύσα. Θα τη δώσω πολύ φιλί. Έτσι κι αλλιώς. Και θα τα πούμε αύριο από κοντά. Ωραία, σας περιμένω, σας περιμένω. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστούμε. Φιλιά, κορίτσια, να είστε καλά. Γεια, γεια, γεια.